Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, σήμερα Σάββατο δεν θα έχουμε εκπομπή προφανώς το βράδυ, ή αν θα έχουμε, θα έχουμε αργά μετά τις 12. Αλλά επειδή τίποτα δεν μένει σταθερό και όλα τρέχουν, θεωρώ υποχρέωσή μου να γράψω αυτή την εκπομπή για να τη σηκώσω, για να παίξει αύριο το μεσημέρι, αύριο το απόγευμα, και να πούμε μερικά πράγματα, να αποσαφηνίσουν όσο μπορούν φυσικά την κατάσταση που επικρατεί σήμερα τουλάχιστον στη Γάζα. Πληροφορίες έρχονται από παντού. Πληροφορίες έρχονται ακόμα και από, και από χώρες που οι εμπλεκόμενες χώρες έχουν πρεσβείες οι οποίες δεν ανακατεύονται καθόλου. Και ίσως μέσω τέτοιων διάβλων γίνονται παρασκηνιακές επαφές και παρασκηνιακές διαβουλεύσεις. Ας ξεκινήσουμε όμως πιο βατά, όπως και ο τίτλος της εκπομπής. Το ρολόι της αποκάλυψης, το γνωστό ρολόι της αποκάλυψης, βρίσκεται επικίνδυνα πολύ κοντά στα μεσάνυχτα, δηλαδή την ώρα που θα σημάνει το τέλος. Το ρολόι αυτό χρησιμεύει ως συμβουλευτική, θα έλεγα, προειδοποίηση, σηματοδοτώντας την εγκύτητα της ανθρωπότητας στην καταστροφή. Τα μεσάνυχτα αντιπροσωπεύουν το σημείο που η γη καθίστανται, αρχίζει μάλλον να καθίστανται, μη κατοικήσιμη για την ανθρωπότητα. Προερχόμενο από τις πρώτες ημέρες του ψυχρού πολέμου, το ρολόι αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του Bulletin of Atomic Science, το οποίο ιδρύθηκε το 1947. Οι επιστήμονες του Manhattan Project, που ανησυχούσαν για το καταστροφικό δυναμικό των πυρηνικών πυράβλων, ρύθμισαν το ρολόι της αποκάλυψης με τα τότε δεδομένα. Κάθε χρόνο οι επιστήμονες προσδιορίζουν την απόσταση που έχει, που έχουν οι δείκτες από τις 12 η ώρα. Από τις αρχές του 2023 οι δείκτες του ρολογιού της αποκάλυψης ήταν ρυθμισμένοι στα 90 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα. Είναι το πλησιέστερο σημείο που έχει βρεθεί ποτέ. Αυτή η μετατόπιση δεν αποδίδεται μόνο σε μία αιτία. Έχει μέσα και άλλες αιτίες, όπως παραδείγματος χάρη η κλιματική αλλαγή. Αλλά υπάρχουν και οι άμεσες ανησυχίες που έχουν επιτύχει την κίνηση του ρολογιού. Το ρολόι ρυθμίζεται πάντα τον Γενάρη μήνα. Πληροφορίες μου θέλουν ότι το ρολόι
φέτος το Γενάρη, από τα 90 δευτερόλεπτα που είναι σήμερα, θα βρεθεί στα 30. Μισό λεπτό πριν το τέλος. Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία, η ρωσική απειλή της κλιμάκωσης, για την αποκλιμάκωση, παίζει καθοριστικό ρόλο. Η έννοια υποδηλώνει ότι μπροστά σε μια πιθανή ήττα στην Ουκρανία, η οποία τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται, οι ρωσικές δυνάμεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τακτικά πυρηνικά όπλα για να δημιουργήσουν μια πάυση μεταξύ των δυτικών δυνάμεων που υποστηρίζουν το Κίεβο, με την οποία κίνηση πιστεύουν ότι θα οδηγεί το σε αποκλιμάκωση. Ή μήπως θα δημιουργεί το περαιτέρω κλιμάκωση. Όπως και να έχει, οι μη αναστρέψιμες των πράξεων του ανθρώπου στη γη θα φέρουν το χάος. Οι εντάσεις στο παρασκήνιο μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας, σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη των διμερών συνθήκων πριν από λίγες μέρες για τα πυρηνικά όπλα, συμβάλλουν περαιτέρω στην επισφαλή θέση των δικτών του ρολογίου της αποκάλυψης. Συνθήκες όπως η συνθήκη των βαλιστικών πυράβλων και η συνθήκη για τα πυρηνικά όπλα μέσω βεληνικούς έχουν διαλυθεί από την αποχώρηση της Ρωσίας από τη νέα συνθήκη. Και τη συνθήκη για την ολοκληρωμένη απαγόρευση των πυρηνικών όπλων, η οποία πλέον έχει πάει στον κάλαθο των αχρήστων. Η εμπλοκή του Ισραήλ που τελικά από ό,τι φαίνεται έχει πυρηνικά όπλα φέρνει το ρολόι της αποκάλυψης ακόμα πιο κοντά στις 12 η ώρα. Το ρολόι της αποκάλυψης όταν είχε καθιερωθεί επικεντρωνόταν στην απειλή ενός πυρηνικού πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Σοβιετικής Ένωσης. Σήμερα το ρολόι έχει μεταγεννηθεί ως απάντηση σε διάφορες γεωπολιτικές εξελίξεις, αντανακλώντας τη ροή των εντάσεων μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Το ρολόι της αποκάλυψης ζωγραφίζει μια ζωφερή εικόνα για τον κόσμο το 2023, που μας μένει πολύ λίγο για να τελειώσει. Παραμένει όμως μια συμβολική προειδοποιητική συσκευή. Σκοπός του είναι να προειδοποιεί και να παρακινεί σε δράση για την πρόληψη των καταστροφών, είτε πυρηνικών όπως έγινε, είτε κλιματικών. Σήμερα όμως το ρολόι της αποκάλυψης πρέπει να κληθεί να απαντήσει και σε άλλη μία παράμετρος, στη λύση του Σαμσόν. Είναι πρώτη φορά στην ιστορία του πλανήτη που έχουμε δύο ταυτόχρονες ανοιχτές κρίσεις
πολέμους, πείτε το πως θέλετε, με χώρες που έχουν πυρηνικό εμπλοστάσιο, τη Ρωσία και το Ισραήλ. Τόσα χρόνια ήταν ταμπού να παραδεχτεί το Ισραήλ ότι έχει πυρηνικά. Σήμερα, εμέσως πριν σαφώς, όλοι γνωρίζουν πλέον ότι το Ισραήλ ίσως είναι και η τέταρτη πυρηνική δύναμη στον πλανήτη. Θεωρητικά μιλάμε για πάνω από 400 πυρηνικές κεφαλές. Θα μου πεις, και μία μόνο πυρηνική κεφαλή φτάνει να φέρει τον όλεθρο. Οι Αμερικανοί βρίσκονται πλέον σε ανοιχτή γραμμή με όλες τις χώρες. Ακόμα και την Τουρκία, που κρατάει μια πολύ σκληρή ρητορική, προσπαθούν να την έχουν κοντά τους, αν και θεωρητικά ήδη την έχουν χάσει. Θα σας δώσω αύριο περισσότερες πληροφορίες για αυτό που θα σας πω τώρα, αλλά ήδη οι Αμερικανοί κάνουν μια κολοσιαία αγορά από την Airbus, παραγωνίζοντας την Boeing ως αντίπινα στους Αμερικανούς που δεν τους έδωσαν τα F-35. Είναι η μεγαλύτερη ιστορικά παραγγελία που έχει πάρει η Airbus από ένα και μόνο πελάτη. Εδώ όμως φαίνεται ότι έχουμε παρασκηνιακά και μια άλλη περίεργη επαφή. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Χουσέιν Αμίρ Αμπντολαχιάν, με φόντο την πολεμική κρίση που κλιμακώνεται αυτή τη στιγμή στη λωρίδα της Γάζας, από τις 7 Οκτωβρίου, από την ημέρα της 7ης Οκτωβρίου, που είχαμε την γνωστή επιθετική κίνηση, τρομοκρατική κίνηση, πείτε την όπως θέλετε, της Χαμάς στο έδαφος του Ισραήλ. Η Τεχεράνη μετέφερε στην αμερικανική πλευρά δύο βασικά μηνύματα. Πρώτον, δεν θέλει να δει τον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς να εξαπλώνεται κι αλλού. Δεύτερον, μια περιφερειακή σύγκρουση ίσως να καταστεί αναπόφευκτη αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα. Σύμφωνα μάλιστα με όσα αναφέρει ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, τα εν λόγω μηνύματα κοινοποιήθηκαν στους Αμερικανούς μέσω της ελβετικής πρεσβείας στην Τεχεράνη. Βλέπουμε εδώ ότι η Ελβετία παίζει πολύ καλά το ρόλο της, παραγωνίζοντας όλους τους καλοθελητές, βλέπε Ερντογάν, οι οποίοι θέλουν να παίξουν ρόλο
σε ένα σκηνικό, αλλά όχι για να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση της ειρήνης, αλλά για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Είπαμε όμως στη χτεσινή εκπομπή ότι οι μουσουλμάνοι έχουν το στοιχείο και την προτροπή του να λένε ψέματα για να επιτύχουν το σκοπό τους. Ίσως αυτή τη στιγμή η Τεχεράνη δεν έχει ολοκληρώσει το πυρηνικό της πρόγραμμα, δεν έχει φτιάξει πυρηνική βόμβα, να το πω έτσι απλά, και γι' αυτό θέλει να κερδίσει χρόνο. Η ιστορία μας δείχνει ότι όσες χώρες βρέθηκαν κοντά σε τέτοια κίνηση, το Ιράν, όπως το Ιράν σήμερα, το Ισραήλ πραγματοποίησε προληπτικά χτυπήματα για να τελειώσει μια και καλή μαζί τους. Αναφερόμενο στις πολύ νεκρές επίθεσεις που εξαπέλυσε η Χαμάς κατά των Ισραηλινών στις 7 Οκτωβρίου, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν είχε λάβει σχετική ενημέρωση εκ των προτέρων για όσα επρόκειτο να συμβούν. Επιπλέον υποστήριξε ότι η Χαμάς δεν είχε ζητήσει από το Ιράν να μπει σε αυτόν τον πόλεμο. Αν θέλουμε, τους πιστεύουμε. Μπορεί όμως και να μην είμαστε τόσο αφελείς. Το Ιράν ζητά να υπάρξει άμεση κατάπαυση του πυρός στη λωρίδα της Γάζας. Ωστόσο, Ιρανοί αναλυτές αναφέρουν ότι αυτός ο πόλεμος έχει ήδη δημιουργήσει διπλωματικές ευκαιρίες για την Τεχεράνη, επιτρέποντάς της να βγει από τη μερική απομόνωση στην οποία βρισκόταν και να έρθει ξανά σε επαφή με άλλα περιφερειακά κέντρα εξουσίας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, με αφορμή όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στη Γάζα. Ενδεικτικά, τις τελευταίες ημέρες ή καλύτερα εβδομάδες, ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχήμ Ραΐσι συναντήθηκε με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, στο Ριάντ, αλλά και με τον, ακόμα και με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, που δεν είχαν και τις καλύτερες των σχέσεων το Ιράν με την Αίγυπτο. Η συνάντηση αυτή έγινε επίσης στο Ριάντ. Μέχρι στιγμής, μέχρι τώρα που μιλάμε, το Ιράν έχει μείνει μακριά από οποιοδήποτε άμεση εμπλοκή στον πόλεμο και έχει παράλληλα βελτιώσει τις σχέσεις του με τα αραβικά κράτη. Αυτό είναι ευρέως γνωστό σε όλη τη Δύση. Στην άλλη πλευρά τώρα, το Ισραήλ αποκαλύπτει βίντεο που δείχνουν τούνελ κάτω από το νοσοκομείο Αλ-Σίφα. Την είσοδο της σύραγγας της Χαμάς στο συγκρότημα του νοσοκομείου Αλ-Σίφα αποκάλυψαν οι Ισραηλινοί την 5η 16 Δεκάτου. Οι Ισραηλινές δυνάμεις άμυνας ανήρτησαν σχετικό βίντεο που δείχνουν το τούνελ ανάμεσα σε κτίρια στο χώρο του νοσοκομείου. Υποστηρίζουν μάλιστα ότι σε κοντινή απόσταση τα στρατεύματά τους εντόπισαν επίσης ένα
φορτηγό της Χαμάς με όπλα μέσα σε αυτό. Όπλα που ήταν παρόμοια με αυτά που χρησιμοποίησε η ομάδα στις επιθέσεις στις 7 της 7ης Οκτωβρίου. Έχω αυτό το βίντεο στη διάθεσή μου. Θεωρώ όμως σωστό ότι δεν μπορεί να παίξει στο συγκεκριμένο δίκτυο που μας φιλοξενεί. Ο στρατός δίνει επίσης στη δημοσιότητα μια εικόνα που δείχνει όπλα που ανακαλύφθηκαν από τα στρατεύματά του μέσα στο νοσοκομείο Αλ-Κουτς της πόλης της Γάζας. Ένα άλλο σύνολο εικόνων δημοσιεύθηκε από το IDF, δείχνει το εσωτερικό μιας σύραγγας της Χαμάς μέσα στο νοσοκομείο Ραντίσι. Όλα αυτά τα πιστήρια, ας πούμε, καταδεικνύουν ότι οι Ισραηλινοί έχουν βρει τα κρυσφύγεδα της Χαμάς που καλύπτονταν κάτω από νοσοκομεία, από σχολεία και από οτιδήποτε άλλο τα οποία οι δυτικοί τα έχουν ψηλά στη λίστα προστασίας των αμάχων. Τα έχουν ψηλά θεωρητικά φυσικά, γιατί στην πράξη και οι ίδιοι έχουν χτυπήσει νοσοκομεία, σχολεία, παιδικές χαρές. Μην ξεχνάμε Γιουγκοσλαβία, μην ξεχνάμε Συρία, Λιβύη, Βαγδάτη και άλλα πολλά. Βλέπετε, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος τερματίστηκε, έλαβε τέλος, και δυστυχώς κάποια πράγματα έχουν ξεχαστεί στο πέρασμα του χρόνου. Ο πόλεμος είναι σκληρός. Ο πόλεμος δεν είναι αυτό που θέλουν οι διεθνείς οργανισμοί να δείχνουν προς τα έξω. Ειδικά οι μουσουλμάνοι δεν θα υπολογίσουν νοσοκομεία, παιδιά, αμάχους για να επιτύχουν τον σκοπό τους. Είναι σκληρή πραγματικότητα. Όσο και να θες να είσαι ανθρωπιστής, πρέπει να την προσέξεις και να μην την αγνοήσεις. Να τη λάβεις υπόψη σου. Στην άλλη πλευρά τώρα οι Ισραηλινοί έχουν πληρώσει ήδη ένα βαρύ τίμημα. Δεν νομίζω να κάτσουν να χάσουν την ευκαιρία που ήδη έχουν δημιουργήσει μπαίνοντας στη λωρίδα της Γάζας να υποχωρήσουν και να δώσουν πίσω τα κερδισμένα με πόλεμο. Ό,τι κερδίζεις με πόλεμο δυστυχώς δύσκολα δίνεται πίσω. Αυτή είναι μια άλλη σκληρή αλήθεια. Μια άλλη σκληρή αλήθεια που προφανώς
Όλοι τη γνωρίζουν, αλλά δεν θέλουν να την κατανοήσουν. Και ο ΙΕ και η Αμερική και το Ιράκ και το Ιράν και όλος ο αραβικός κόσμος γνωρίζει πως ό,τι πάρεις με πόλεμο δεν επιστρέφεται. Αλλιώς θα μας είχε επιστραφεί η Κωνσταντινούπολη, η Κύπρος. Και φυσικά έχουμε τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος κοκορεύεται, θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, για τη βοήθεια που έδωσε στο Αζερμπαϊτζάν να εκδιώξει τους Αρμενίους από τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Σαν να μην φτάνουν όλα αυτά. Ένα αόρατο χέρι κινεί τώρα και άλλο ένα νήμα. Θέλει να ανοίξει κι άλλη μία πληγή. Έρχεται η Ιαπωνία να διεκδικήσει κάποια νησιά στα βόρεια σύνορά της, τα οποία ανήκουν στη Ρωσία, και να πει στους Ρώσους, μου διαφεύγει τώρα, το θυμόμουν μέχρι πριν από ένα λεπτό και τώρα το ξέχασα, Κίουα, κάπως έτσι λέγονται τα νησιά, ότι εκεί είναι πατρογονικές εστίες. Είναι τα τέσσερα νησιά των Κουρίλιων νήσων. Μου ήρθε τώρα. Ποιος σπρώχνει την Ιαπωνία να ανοίξει τέτοιο ζήτημα τώρα, αυτή τη στιγμή, για τις Κουρίλιες νήσους? Και με τι? Με τη Ρωσία. Αν τα περίεργα αυτά ηλεκτρομαγνητικά κύματα που έρχονται από τον ήλιο δεν επηρεάζουν τον εγκέφαλο, σε κάτι ξέρω και εγώ, τότε θα έλεγα ότι όλος ο κόσμος έχει τρελαθεί. Αν οι επιστήμονες αποδείξουν ότι αυτά τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, τα οποία δημιουργούν και το βόρειο Σέλας, έχουν κάποια επιρροή στον ανθρώπινο εγκέφαλο και αρχίζουν και... θα πω εντάξει, αποδεικνύεται επιστημονικά. Τι να κάνουμε. Ο πλανήτης μπαίνει σε μια εποχή παραφροσύνης. Σε μια εποχή που τα επόμενα χρόνια μπορεί να είναι τόσο οριστικά που να κάνουν τον πλανήτη μας μη κατοικήσιμο.
το Ισραήλ έχει την ευκαιρία στα χέρια του. Δεν θα την αφήσει. Ήδη είναι κερδισμένος. Κερδισμένο. Όπως επίσης είναι κερδισμένη και η Ρωσία. Ούτε και αυτή θα την αφήσει την ευκαιρία. Τα πάντα δείχνουν ότι το παραθυράκι που οδηγεί στον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο έχει ξεκινήσει, έχει ανοίξει, έχει ανοίξει και δεν πρόκειται να κλείσει αν αυτές οι δύο πυρηνικές δυνάμεις δεν επιτύχουν 100% το σκοπό τους. Θα απαντήσουν οι άλλοι. Ή είναι στο παιχνίδι και οι δύο πλευρές, Ισραήλ-Αμερική, αραβικός κόσμος, για να μην πω μόνο Ιράν, Χαμάς. Εδώ σε θέλω, μάγκα μου. Θα γίνει ο πλανήτης μας μη κατοικήσιμος εν ευθέτω χρόνο. Καλή σας νύχτα. Γεννηθεί το θέλημά του.